σε αυτή την είδηση που έχει να κάνει με τη μύγα. Τι κάνουν οι μύγες, Κώστα μου, στα φρούτα? Όχι μύγες οποιασδήποτε. Η μεσογειακή μύγα δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι γνωστό στους παραγωγούς. Φαίνεται φέτος οι καιρικές συνθήκες έχουν ευνοήσει ώστε να έχουν πολλαπλασιαστεί πολύ γρήγορα και να καταστρέφουν, να αποδεκατίζουν ό,τι έμεινε στους παραγωγούς των φρούτων από τα χαλάζια. Έχουμε μεγάλες καταστροφές μέχρι, όπως αναφέρει ο Παναγροτικός Σύνδεσμος, καταστροφές μέχρι ποσοστό 75% στην παραγωγή φρούτων, και το πρόβλημα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο για παραγωγούς οι οποίοι έχουν εξαρτάται το εισόδημά τους από τα φρούτα που θα παράξουν και θα πωλήσουν. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Υπάρχουν οι άμυνες των παραγωγών, είναι αυτά τα γνωστά κίτρινα, αυτές οι γνωστές κίτρινες φακίδες. Ναι, αυτές που κολλάνε πάνω, ναι. Θα τα βλέπεις, φαντάζομαι. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτά είναι τα βιολογικά όπλα με τα οποία μπορούν να αντιδράσουν οι παραγωγοί, αλλά είναι η έκταση της καταστροφής. Βρωμάει είναι αυτό φέτος. Το κίτρινο, το ξέρεις, βρωμάει πάρα πολύ. Δεν έχω... Είδες που δεν ασχολείσαι εσύ. Εγώ που ασχολούμαι, ξέρω. Ναι. Βρωμά πάρα πολλά. Να ρωτήσω κάτι. Μεσογειακή μύγα. Τι άλλη μύγα να είχαμε? Αλλά οι μεσογειακές μύγες δηλαδή... Δεν είναι εκείνη η μύγα που έχουμε στα σπίτια μας. Είναι μια άλλη μύγα η οποία έχει διαφανή φτερά. Είναι μικρότερη από αυτή που είναι η οικιακή μύγα. Οι γνωστές μύγες στα σπίτια μας. Είναι πιο μικρή. Πιο μικρών διαστάσεων, με διαφανή φτερά και προσβάλλει τα... Ένα λεπτό, γεμάει... να τη βρω. Ναι, τη μεσογειακή μύγα. Και τι διαφορά έχει από τις άλλες τις μύγες? Η ασιάτικη δηλαδή δεν τρώει τέτοια? Έχει μεγάλη διαφορά. Μεσογειακή. Δεν ήξερα. Εδώ είμαι για να μαθαίνω. Δεν τα ξέρω κιόλα. Καλά, δεν κάνω. Τρυπούν τα φρούτα, γεννούν τα φρούτα. Να το λέει. Μπράβο, Κώστα, μου έχεις απόλυτο δίκιο. Προστασία καρποφόρων δέντρων και σου δίνει και στοιχεία. Το πρώτο πράγμα που μου έβγαλε. Η μύγα της Μεσογείου. Ένα μικρό δίπτερο παγκόσμια δεδομένο και πολυφάγο είδος περιβάλλοντος τους καρπούς. Μα περιβάλλοντας τους καρπούς, λέει. Κάτσε να βγάλουμε και φωτογραφία να δούμε. Αυτή είναι η μύγα που μας λες. Γιατί δεν ενώνεται αυτό το πράγμα? Σήμερα δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία. Όχι πως τα πήγα και ποτέ μου, αλλά θέλω να σας πω. Σήμερα έχω λίγο πρόβλημα με την τεχνολογία. Ενώθηκε. Εντάξει. Ένα λεπτό. Αυτή είναι η μύγα. Μελισσομύγα μου κάνει εμένα. Ναι, έχει κάποια στίγματα στα φτερά, καφέ στίγματα στα φτερά. Ναι. Μπράβο, Κώστα μου, τα βρήκες. Πού το ξέρεις εσύ, σου το είπα, ναι, το διάβασες. Είμαι ενημέρος. Μπράβο, Κώστα μου. Με πολλή λεπτομέρεια όμως ήξερες. Ναι, όντως δεν είναι η μύγα που έχουμε στα σπίτια μας. Τώρα κατάλαβα γιατί. Γιατί νόμιζα ότι όλες οι μύγες που έχουμε εδώ είναι μεσογειακές. Όχι, όχι. Δεν είναι όλες οι μύγες ίδιες. Όλες οι μύγες ίδιες. Όλες οι μύγες δεν είναι ίδιες, είναι αλήθεια. Εγώ αυτές τις άλλες τις μεγάλες φοβάμαι. Αυτές τι κάνουν, ξέρεις? Που έχουν και χρώμα. Όχι, δεν γνωρίζω για όλες τις μύγες, αλλά είναι ενοχλητικές. Τι είναι? Συγγνώμη, άκουσα τον Νικόλα στο αυτή. Είναι ενοχλητικές. Είναι ενοχλητικές. Είναι ενοχλητικές. Μπορούμε να κάνουμε... Αυτές οι συγκεκριμένες, ναι, προκαλούν, ναι, μεγάλες καταστροφές στα φρούτα, στην παραγωγή φρούτων. Ναι. Στα ισπυριδοειδή, τα μπερίκοκα, τα χλάδια, τα κηδόνια, τα σίκα επίσης χτυπούν. Τα κεράσια, λέει, για το τέλος του φθινοπόρου, λέει, τα ρόδια και τα ξινά πορτοκάλια. Μάλιστα. Μετά τη γονιμοποίηση, μια θηλυκή μύγα γεννά μέχρι και 300 αυγά σε ομάδες κάτω από την φλούδα των καρπών. Μάλιστα. Γιατί δεν παίρνουμε και αυτές τις αρσενικές τις μύγες στο εργαστήρι, στην κλινική, στην Αυστρία, να τις στηρώσουμε και να τις φέρουμε πίσω όπως κάνουμε με τα κουνούπια? Το έμαθες, φαντάζομαι, το ξέρεις. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Είναι πρωτοποριακό πρόγραμμα που εφαρμόζεται από το ΤΕΠΑΚ αυτό και ελπίζουμε να μας λύσει αυτό το πρόβλημα. Αν μπορούμε να το λύσουμε με αυτόν τον τρόπο, να στυρώνουμε και τις μύγες δηλαδή, εκτός που τα κουνούπια να στυρώνουμε και τις μύγες, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί γελάς, αφού εσύ είπες ότι είναι πρόγραμμα το οποίο δεν έχουμε. Όχι, έκανα ένα συνειρμό ότι θα μπορούσαμε να στυρώνουμε και άλλα ήδη.
Τον έκανα και εγώ τον ίδιο σύνειρμο, είναι αλήθεια. Όχι, μπορεί, δεν πειράζει, είναι εντάξει. Παγκόσμια μέρα σοκολάτα τώρα, σοκολάτα τρως? Μόνο Μαδαγασκάρης. Την παίρνεις από κάποιο συγκεκριμένο μαγαζί? Ναι, ναι. Α, μπράβο. Σε ποσότητες ή είσαι ικανοποιημένος με μικρά κομματάκια? Όχι, με μικρά κομματάκια. Είναι ακριβή η σοκολάτα, δεν είναι φτηνή. Είναι ακριβή, ε. Εντάξει, μην τρως κιόλας τα χρήματα πάνω σε μια σοκολάτα. Μαύρη, λευκή ή γάλακτος? Μαύρη συνήθως. Μαύρη συνήθως, μάλιστα. Ναι, ναι. Θα μπορούσα να κάνω κι άλλες. Α, καλά. Ο σκηνοθέτης με ρωτάει, τρως και παγωτό σοκολάτα? Ο Χρήστος, όχι, από τον Χρήστο με αγάπη. Δεν είναι λάτρης του παγωτού. Ναι. Δεν είναι λάτρης του παγωτού. Δεν πειράζει. Ευτυχώς του αρέσει η σοκολάτα όμως. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό που σου αρέσει, ναι, η σοκολάτα. Είναι υποκατάστατο για πολλά πράγματα, ναι. Mm-hmm. Ναι. Τρως συχνά. Λοιπόν. Γεια σου, Κωστά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.